Θα διαβάσει ψήφισμα ο Δήμος Μάνδρας. Καλαδία, καλησπέρα σας. Να ξέρετε ότι όποιος δουλεύει στον ελληνικό τομέα πρέπει να πονάει. Αλλά τι γίνεται από εκεί και πέρα, μόνο αλληλέγγυοι, μόνο δυνατοί να βρούμε τρόπους λύσης. Οι εργασιακές σχέσεις μας αποτελειώσανε. Δεύτερον, και το πιο κύριο για μένα, γιατί δουλεύω και εγώ σε εργολάβους του ελληνικού τομέα και ήδη η εξοπλίση εργασίας έχει ξεκινήσει και σε εμάς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα καταλαβαίνω τον αγώνα της ΚΟΤ και ειδικά του σωματείου. Μπράβο. Είναι για μας μια μήνυση η οποία πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να βοηθάμε λίγο και τους εαυτούς μας. Λοιπόν, θα διαβάσω το ψήφισμα το οποίο έγινε στις 4 Απριλίου του 2017 και αποφασίστηκε ομόφωνα. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο Ομάδας Ειρηνείας στη συνεδρίαση της 3ης 4ης Απριλίου 2017 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής. Στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων της εταιρείας ΦΟΡ στη διεκδίκηση του δικαιώματός τους για μόνιμη και σταθερή εργασία. Στηρίζει την κινητοποίηση της Μεγάλης Τρίτης 11 Τετάρτου του 2017 στην πλατεία Ιερώνου της Ελευσίνα, που διοργανώνεται από το Εργατικό Κέντρο της Ελευσίνας, το Σωματείο των Εργαζομένων της εταιρείας ΦΟΡ. Συστήνει επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων του Σωματείου της ΚΟΤ, του Εργατικού Κέντρου της Ελευσίνας, με επικεφαλής την κυρία Δήμαρχο, η οποία επιτροπή αυτή αναλαμβάνει να καλέσει την ιδιοκτησία της επιχείρησης ΣΚΟΤ ΑΕ σε διάλογο για την εξεύρεση λύσης, ώστε να επανέλθει σε πλήρες εργασιακό καθεστώς στους μόνιμους εργαζόμενους της ΣΚΟΤ, αποκλείοντας λύσεις αντικατάστασης των μονίμων εργαζομένων με εργολάβους. Εμείς το κάνουμε πράξη. Σας ευχαριστώ.